Σας καλωσορίζουμε στο ΕΞΙΤΙΑΣ. Ξεκινήσαμε κανονικά 11 Σεπτέμβρη όπως όλα τα σχολεία της Περιφέρειας, αλλά σε αυτό το σχολείο λειτουργούμε 2 ώρα, όπως και στα υπόλοιπα ΕΚ του Νομού Λασιθή, όπως έμαθα. Εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικό δεν έχει έρθει ακόμα. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ίσως στα μέσα του Οκτώβρη το ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, δηλαδή λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που χωρίς αυτούς είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσουμε ομαλά. Έχουμε 14 μαθητές, από τους οποίους φοιτούν 13 προς το παρόν. Έχουμε συνοηθεί με τις υπηρεσίες του Δήμου για διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Όσο αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, ελπίζω να τακτοποιηθεί τον επόμενο μήνα η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Αυτή τη στιγμή το σχολείο λειτουργεί με τον κύριο Χουρδάκη που κάνει μαγειρική, τον κύριο Κουλογιάννη που κάνει γυμναστική και με εμένα που κατά διαστήματα κάνω μουσική, όσες ώρες έχω εκπαιδευτικό ωράριο. Δηλαδή, κάνουμε 2 ώρα κάθε μέρα, απασχολούμε και 1 ώρα τα παιδιά παραπάνω μέχρι να έρθει το λεωφορείο, μέχρι να τα πάει στα χωριά τους. Ελπίζω το κομμάτι το εκπαιδευτικό να ρυθμιστεί σε ένα μήνα, όπως μας έχουν υποσχεθεί συχνά πυκνά οι υπηρεσίες, η δευτεροβάθμια. Αυτό που μας απασχολεί και είναι ένα πάγιο αίτημα δικό μας, είναι αν είναι δυνατόν η μεταστέγαση αυτού του σχολείου σε ένα καταλληλότερο κτίριο. Με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να χτιστεί άμεσα κάποιο σχολείο που να φιλοξενεί όλες τις δομές του ΕΚ και του ειδικού σχολείου και τα αμαία της πόλης. Τουλάχιστον μέχρι τότε ζητούμε να βελτιωθούν λίγο συνθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο σχολείο ή γυμνάσιο ή δημοτικό της πόλης θα μπορούσε να φιλοξενηθεί σε αυτό το χώρο, όσο οργανωμένο και να τον έχουμε, τη στιγμή που δεν υπάρχει μια περίφραξη και να προστατεύονται τα παιδιά. Να θυμίσω ότι σε αυτούς τους δρόμους περνάνε συχνά μηχανάκια που πάνε στο λύκειο, συχνά περνάνε φορτηγά και οχήματα μεγάλου κυβισμού που πάνε στη μάντρα αστυνοοικοδομικών υλικών, λεωφορεία και άλλα. Και προσπαθούμε όλοι όσοι είμαστε εδώ να κάνουμε διαρκώς επιτηρήσεις και εφημερίες για να προστατέψουμε τα παιδιά. Δηλαδή, το ένα μόνιμο άγχος μας είναι εδώ πώς θα φύγουν τα παιδιά με ασφάλεια. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι για τις ανάγκες του σχολείου χρειαζόμαστε κάποια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο κυρίως και την περιφέρεια που έχει την ευθύνη των σχολικών κτηρίων, ώστε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο σκέπαστρο και να μην βρέχονται το χειμώνα. Και αν είναι δυνατόν, να περιφράξουμε ένα στοιχειοδό σε ένα κομμάτι της αυλής, του αυλιχώρου, για να προαυλίζονται όλα μαζί και να έχουμε καλύτερη εποπτεία. Στο ΕΞΙΤΙΑΣ μπορούν να λειτουργήσουν 3 εργαστήρια. Εργαστήριο μαγειρικής, που είναι και το κύριο εργαστήριο που μπορεί να πάρει ένα παιδί σαν πρακτική άσκηση, εργαστήριο αγκιοπλαστικής και κυπουρικής. Πέρυσι κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο θερμοκήπιο, στο οποίο μπορούν οι μαθητές να καλλιεργήσουν είτε φυτά είτε λουλούδια και να κάνουν το μάθημα της κυπουρικής. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το εργαστήριο μαγειρικής και περιμένουμε να έρθει υπεύθυνος καθηγητής για την κυπουρική και την αγκιοπλαστική. Ναι. Όταν έλαβα φέτος, έψαξα πολύ διεξοδικά τον νόμο του 3699 του 2013, ο πρώτος νόμος που συστήθηκε την ειδική αγωγή, όπου αναφέρει ποιοι μαθητές θεωρούνται με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θεωρούνται λοιπόν για τον νόμο άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσοι για ολόκληρη ορισμένη περίοδο της σχολικής του ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών
η οποία σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Όσοι διαθέτουν κάποια νοητική αναπηρία ή αισθητηριακή αναπηρία, δηλαδή είναι τυφλή, είναι κοφή, κινητικές αναπηρίες ή παραπληγική, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα ή όσοι έχουν διαταραχές ομιλίας και λόγου, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαρρυθμισία, διάχυτες αναψυχιακές διαταραχές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και παραπλέον αναπηρίες ή ψυχικές διαταραχές. Ο νόμος δηλαδή περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Κάποιες περιπτώσεις από αυτές μπορούν να φιλοξενηθούν και στα τμήματα ένταξης των κανονικών σχολείων. Δεδομένου όμως ότι ποτέ δεν έχει λειτουργήσει το τμήμα ένταξης για αυτούς τους μαθητές για να τους βοηθήσει σε ένα σχολικό περιβάλλον, θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς, επειδή προέρχομαι και από ένα γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο, όπου υπήρχαν περιπτώσεις παιδιών που θα μπορούσαν να βοηθηθούν ενδεχομένως σε ένα σχολικό περιβάλλον στο δικό μας, θα έπρεπε να το ψάξουν λίγο περισσότεροι γονείς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ακόμα και τώρα, 12 χρόνια, 13 μετά την λειτουργία του ΕΕΚ, κάποιος γνωρίζει τι ακριβώς είναι, τι γίνεται, τι δυνατότητες δίνει στους μαθητές και έστω να το ψάξει. Ξέρω περιπτώσεις που υπάρχει γνωμάτευση του ΚΕΔΗ, που να σημειώσω ότι είναι εντελώς συμβουλευτική και δυνητική, δηλαδή πάντα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο γονιό να επιλέξει αυτό στο σχολείο του παιδιού του. Που ενώ προτείνεται να έρθουν τα παιδιά στο ΕΚ, οι γονείς συνιστούν και θέλουν και επιμένουν τα παιδιά τους να φτύσουν σε ένα κανονικό σχολείο, χωρίς όμως την απαραίτητη δομή και την ειδική τάξη που θα τα φιλοξενήσει και θα τους κάνει κάποιος ένα εξατομικευμένο μάθημα, αυτά τα παιδιά καταδικάζονται στο να απλώς να περνάνε τις τάξεις τυπικά και να μην κερδίζουν τίποτα ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί το ΕΚ. Σύμφωνα με το νέο νόμο 4186, είναι υποχρεωτικά 6 χρόνια λειτουργίας φοίτησης, όπου τα 5 είναι οι κανονικές τάξεις φοίτησης και η 6η χρονιά δίνεται για να δοθεί κάποια πρακτική άσκηση και μια εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο. Αν δηλαδή ένας μαθητής θέλει να τελειώσει και να έχει ένα πτυχίο που λέει ότι μπορώ να εργαστώ σαν μάγειρας ή σαν κυπουρός ή σαν αγγειοπλάστης ή κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο εργαστήριο συμπεριλαμβάνει ένα ΕΕΚ, άλλα ΕΕΚ, ας πούμε, έχουν ξυλοληπτική, έχουν σιδηρουργική, έχουν άλλα εργαστήρια, τότε μπορεί, να αποφυτώντας, να εργαστεί σε κάποιο αντίστοιχο τομέα. Αυτά δεν νομίζω ότι τα γνωρίζουν όλοι οι γονείς. Το ΕΕΚ είναι διαβαθμισμένο στα επαγγελματικά δικαιώματα τουλάχιστον όπως είναι το γυμνάσιο. Κάποιος δηλαδή που τελειώνει το ΕΕΚ θα μπορούσε να γραφτεί σε ένα ειδικό γυμνάσιο και αργότερα ή σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και αργότερα να φοιτήσει σε ένα ειδικό επαγγελματικό λύκειο. Αλλά και μόνο με το πτυχίο του ΕΕΚ θα μπορούσε να εργαστεί κάπου με την εξειδίκευση που μπορεί να πάρει από εδώ. Επίσης υπήρξαν και περιπτώσεις παιδιών που είχαν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες να φοιτήσουν για ένα διάστημα εδώ, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να τελειώσουν όλα τα χρόνια φοίτησης και μετά, από κάποια αξιολόγηση, να μπορούν να επιστρέψουν στις κανονικές δομές του γυμνασίου, του κανονικού σχολείου. Οπότε έχει αυτό το σχολείο ανακαλύψει πολλά κενά της εκπαίδευσης, εάν λειτουργήσει σωστά και υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εγώ προτίθεμαι να κάνω μια ενημέρωση στους διευθυντές των σχολείων, κάποια στιγμή, μόλις επανδρωθούμε και με εκπαιδευτικό προσωπικό, να εξηγήσω τι ακριβώς είναι το σχολείο και να έχουν και αυτή μια ευθύνη στην ενημέρωση των γονιών, γιατί πολλές φορές στέκουν το επιχείρημα ότι αφού ο γονιός δεν θέλει να το φέρει, δεν προσπαθώ περισσότερο να τον πείσω ή να τον ενημερώσω, είναι δική του ευθύνη να ενημερωθεί, άρα παραμένει η κατάσταση όσο έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.